Και πάμε να δούμε πώς θα προστατευτούμε από τις ιώσεις που τόση συζήτηση γίνεται και δεν μιλούμε για τον κοροναϊό, έτσι μιλούμε για επιότερα πράγματα μέσω της θωράκισης του οργανισμού από τη διατροφή. Παναγιώτη Ζήσης μαζί μας, καλώς τον. Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τα βασικά αυτά, δηλαδή που δεν έχουν να κάνουν με την διατροφή, αυτά που θα πρέπει να κάνουμε όλη στην καθημερινότητά μας. Αυτά που έχουν να κάνουν με την υγιεινή περισσότερο, κάποια γενικά μέτρα προφύλαξης. Πρώτα απ' όλα, πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας για περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα. Σημαίνει το πάρα πολύ καλά σημαίνει ότι πλένουμε όχι μόνο τις παλάμες, αλλά και το πάνω μέρος των χεριών, και ανάμεσα από τα δάχτυλα, δαχτύλων, κάτω από τα νύχια, έτσι πολύ καλά, χειρουργείο. Χρησιμοποιούμε τον αγκώνα μας ως φραγή στο βήξιμο ή στο φτέρνισμα. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή το χέρι, την παλάμη, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ξεχάσουμε να το πλύνουμε και να κάνουμε κάποια χειραψία, γιατί με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε μικρόβια. Φροντίζουμε να αερίζουμε πάρα πολύ καλά τους χώρους, τους διάφορους χώρους, το σπίτι μας, είτε για τους εκπαιδευτικούς τις αίθουσες των σχολείων. Και φυσικά αποφεύγουμε να συγχρονιζόμαστε χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, οπότε καλό θα ήταν να μειώσουμε και λίγο τις κοινωνικές μας επαφές αυτή την περίοδο. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ εκδηλωτικός, μιλώ για μένα, που φυλάει, που πιάνει, που αγκαλιάζει τους ανθρώπους, θα έλεγε ότι πρέπει να προσθέσουμε και μια ακόμη προτροπή, να μην φιλιόμαστε, ρε παιδιά. Έτσι, εντάξει. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, στους 10 ανθρώπους που θα φιλήσουμε, κάποιος κάτι θα κουβαλάει. Θα το πολλαπλασιάσουμε αυτό. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτές οι λοιμώξεις ας μην δείχνουμε με το φιλί την αγάπη μας, την οικειότητά μας. Κολλούν αερογενώς με τα σταγονίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διατροφικά θα ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες οι οποίες βοηθούν το νοσοποιητικό. Είναι η βιταμίνη Α και η πρόδρομη μορφή της που είναι τα καροτενοειδή. Αυτές οι δύο μορφές βιταμίνης Α αυξάνουν τη δραστικότητα των ΤΑΦ φωνικών λεμφοκυττάρων, έτσι ονομάζονται αυτά, γιατί επιτίθονται αμέσως στους ξενιστές. Βιταμίνη Α φυσικά μπορούμε να βρούμε στο αυγό, το γάλα και το σηκώτι, δηλαδή κυρίως σε ζωικές πηγές. Ενώ προβιταμίνη Α, καροτενοειδή δηλαδή, βρίσκουμε κυρίως σε φυτικές πηγές όπως είναι το καρότο, οι κόκκινες πιπεριές, το μπρόκολο και η γλυκοπατάτα. Μάλιστα. Η βιταμίνη C στην επόμενη κάρτα την έχουμε ακούσει πάρα πολύ για τον ιό του κρυολογήματος, έτσι για τις ιώσεις, ότι βοηθάει. Όντως βοηθάει, γιατί προκαλεί μια αυξημένη παραγωγή των λεμφοκυττάρων, των αντισωμάτων και των ιντερφερονών, που είναι ειδικές ουσίες οι οποίες καταπολεμούν τους ιούς. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι μεγάλες δόσεις σε μορφή συμπληρώματος δεν προσφέρουν μεγαλύτερη καλά προστασία. Κάποιος λέει θα φάω ένα κιλό πορτοκάλια ή ακτινίδια ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι κάτι αλλάζει. Εγώ το λέω περισσότερο για τα συμπληρώματα. Δηλαδή, υπάρχουν συμπληρώματα βιταμίνη C, τα οποία για παράδειγμα προσφέρουν 500 ή 1000 μίλιγκραμ, τα οποία στην ουσία δεν τα χρειαζόμαστε. Έτσι. Φυσικά, βιταμίνη C βρίσκουμε σε όλα τα σπεριδοειδή που είναι τη εποχή, στο ακτινίδιο, τι πιπεριέ, στο μπρόκολο, στο κουνουπίδι. Έτσι. Είναι πολύ καλέ που είναι όλα και πολύ γευστικά. Βιταμίνη C. Πάμε στην βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε, πολύ αντιοξυδοτική βιταμίνη, συντελεί και αυτή στην παραγωγή των Β λεμφοκυττάρων, είναι τα λεμφοκύτταρα τα οποία εκρίνουν αντισώματα. Περιέχεται κυρίως στο ελαιόλαδο, αλλά και σε όλους τους ξηρούς καρπούς, όπως τα καρύδια για παράδειγμα, τα αμύγδαλα, τα φιστίκια, το φιστικό βούτυρο. Έτσι είναι πολύ καλές πηγές βιταμίνης Ε, οπότε φροντίζουμε να την έχουμε και αυτή στη διατροφή μας. Με κόλλησε ο αδελφός μου και τρώω ομά αμύγδαλα. Ωραία, πολύ έτσι. Ωραία. Έτρωγα ομά κάσιους που και αυτά έχουν Ε. Και αυτά έχουν, βέβαια. Να το πούμε, γιατί στους ξηρούς καρπούς, όταν λες. Όλα τα ομά, νομίζω. Όλα τα ομά. Δεν τα αγγίζει η βιταμίνη Ε. Έτσι, καλό είναι να είναι ομά. Και φυσικά έχουμε και το ψευδάργυρο, ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο που αυξάνει την παραγωγή των ΤΑΦ λεμφοκυττάρων. Ψευδάργυρο βρίσκουμε σε πολλά τρόφιμα, κυρίως στο κρέας, το κοτόπουλο και τα ψάρια, αλλά και σε προϊόντα ολικής άλεσης και στα όσπρια. Οπότε εντάσσουμε και το ψευδάργυρο στη διατροφή μας. Τώρα, κάποια γενικά πράγματα εκτός από τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια επάρκεια σε θερμίδες. Δηλαδή, αν ακολουθούμε μια υποθερμιδική δίαιτα διατροφής κάτω από 1200 θερμίδες την ημέρα, αυτό να ξέρουμε ότι δεν μας καλύπτει στη συνιστόμενη διαιτητική πρόσληψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Άρα θα πρέπει να διακόψουμε για κάποιο διάστημα αυτό το σχήμα, έτσι ώστε να πάρουμε από όλες τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και μια επάρκεια σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη είναι πολύ σημαντική και για την πρόληψη. Έστω κάποια γραμμάρια, έτσι. Και δηλαδή, για την να έχουμε, ξέρω εγώ, 200 γραμμάρια, ποιο θεωρείται
σωστό καθημερινά. Τουλάχιστον το 15% της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων, γιατί η πρωτεΐνη είναι πολύ σημαντική και για την πρόληψη των ιώσεων, αλλά είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση. Άρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, τυρί και φυσικά όσπρια να υπάρχουν στο διαιτολόγιο. Η επόμενη κάρτα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είμαστε σε ευλογημένο τόπο και δεν είναι αυτά τα συμβατικά που λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, που πραγματικά παντού γύρω μας υπάρχουν βότανα. Έτσι ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε την εχινάκια που την παίρνουμε σε μορφή συμπληρώματος, που προλαμβάνει λίγο τις ιώσεις, κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολλά βότανα της ελληνικής φύσης που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Αναφέρω χαρακτηριστικά το χαμομήλι, το οποίο έχει μια ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. Mm-hmm. Αναφέρω το θυμάρι και τη ρίγανη που περιέχουν τη θυμόλη και τη ριγανόλη, που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικές ουσίες και πλέον τις παίρνουμε και σαν συμπληρώματα, έλαιο ρίγανης ή έλαιο θυμαριού. Και φυσικά ο ευκάλυπτος είναι μια κλασική συνταγή που βοηθάει στην αποσυμφόρηση της μύτης. Έτσι κάνουμε εισπνοές σε βρασμένο, βραστό νερό με φύλλα ευκαλύπτου μέσα, ούτως ώστε να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και πάμε να κλείσουμε με τις γενικές, που όμως είναι αυτές οι συμβουλές που, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν εφάπτονται στην επιστήμη του Παναγιώτη, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι πέρα από κακές εν γέννη συνήθειες, μας κάνουν πιο αδύναμο και το ανοσοποιητικό, έτσι. Εννοείται ότι οι καπνιστές έχουν πιο αδύναμο ανοσοποιητικό, ιδιαίτερα για ευκαιριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ανώτερου αναπνευστικού. Εννοείται ότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε καλό ανοσοποιητικό και φυσικά και το αυξημένο βάρος δεν βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα εμφανίζουν ένα χαμηλότερη δραστικότητα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε την άσκηση, η οποία κάνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή άτομα τα οποία γυμνάζονται, εμφανίζουν μια καλύτερη δραστικότητα στο νοσοποιητικό του σύστημα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Ζήση. Ευχαριστώ και εγώ.